σας έχω σήμερα. Σήμερα σας έχω αυτό εδώ. Premium box από την Banks. Σήμερα θα κάνουμε unboxing τις θήκες του iPhone 16. Ό,τι πιο κοντά μου έχει έρθει σε iPhone 16. Το κάναμε και πέρσι, το κάνουμε και φέτος. Πριν από το επίσημο release, θα τσεκάρουμε σήμερα τις θήκες του iPhone 16. Θα τις βάλουμε στο iPhone 15 να δούμε αν ταιριάζουν, ποιες οι διαφορές πίσω στην κάμερα και φυσικά να μας λυθούν όλες οι απορίες. Έχει κουμπί, δεν έχει κουμπί, ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν, ποια είναι η διαφορά τους, όλα αυτά θα πατηθούν στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε iPhone 16 θήκες. iPhone 16 θήκες επίσημα στα χέρια μας, πολύ πριν το επίσημο release του iPhone και φυσικά θα τσεκάρουμε να δούμε αν όντως ταιριάζουν και αν όντως είναι κομπλέ και οι διαστάσεις και οι αναλογίες έχει κουμπί, δεν έχει κουμπί. Ποιες οι διαφορές τους και γενικότερα θα μας λυθούν οι απορίες που τυχόν έχουμε κάθε φορά. Ταιριάζουν οι θήκες του προηγούμενου μοντέλου στο επόμενο μοντέλο. Αν σου αρέσει και άλλο το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Banks με κωδικό DMGO15. Έχεις 15% έκπτωση από το official site της Banks. Κερδίζεις ουσιαστικά τα μεταφορικά. Οπότε πας να τσεκάρεις. Link θα βρεις κάτω στην περιγραφή και γι' αυτό. Ανοίγω λοιπόν και δεν χάνω άλλο χρόνο. Όχι εδώ όμως, στο καινούριο Unboxing Studio. Ενθουσιαστεί πάρα πολύ με την premium συσκευασία, εδώ λογότυπο Banks. Είναι η καινούργια σειρά που έχουν βγάλει με τις θήκες που έχουν αυτό εδώ πέρα το μοτίβο, το οποίο δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά είναι φανταστικό. Εδώ Kevlar, εννοείται τέρμα ανθεκτικές. Και όπως βλέπουμε έχουμε το extra capture button από την δεξιά πλευρά του κινητού μας, που θα είναι σε αυτήν εδώ την πλευρά. Και την επόμενη. Και αυτή η MagSafe εδώ έχει και το ταμπελάκι εδώ, το premium της Banks, φανταστικό, κρέο. Ποιότητα τρομερή. Αυτή εδώ έχει ασημή, αυτή έχει μαύρο. Αυτό εδώ είναι μαλακό τέλειο. Και ανοίγω και την τελευταία, η οποία είναι και πιο τούμπανη από ό,τι έχω δει. I love this. Και αυτή φυσικά έχει το capture button, έτσι, σε αυτό το σημείο εδώ. Η κλασική carbon θήκη που με έχετε δει να έχω λιώσει. Πάλι Kevlar. Εδώ τα κουμπιά πολύ premium. Φυσικά εδώ το ταμπελάκι της Banks. Ακραίο. Εδώ πέρα κάτω. Και εδώ το capture. Εδώ έχει και την εσοχή όμορφα και ωραία. Τρεις θήκες iPhone 16 Pro Max και ένα iPhone 15 Pro Max. Πάλι με θήκες Banks. Όσο δυνατόν το προηγούμενο βίντεο πηγαίνετε να το τσεκάρετε. Φυσικά με την DMGO15 έχετε και εσείς 15% έκπτωση σε προϊόντα της Banks. Εδώ έχω βάλει για το αμάξι.
και πάμε να τις τσεκάρουμε. Ξεκινάω πρώτα από αυτήν εδώ. Έχει, παίζει μέσα η θήκη. Δεν ξέρω αν φαίνεται το κενό. Ενώ οι κάμερες πατάνε τέλεια, αν δεν πατούσαν οι κάμερες τέλεια, εδώ θα είχε κενό. Φαίνεται το κενό. Εδώ το capture button. Εδώ ταιριάζει τέλεια το κουμπί εδώ και φυσικά τα κουμπιά εδώ της έντασης και του action mode. Αλλά δείτε εδώ είναι στο όριο γιατί η θήκη πρέπει να κατεβεί λίγο πιο κάτω. Οι κάμερες ταιριάζουν τέλεια μέσα στην εγκοπή. Αλλά δυστυχώς επειδή θα είναι 2 χιλιοστά μεγαλύτερο δεν εφάπτει τέρμα στη θήκη. Πάμε να δοκιμάσουμε και τις άλλες. Εδώ φαίνεται πιο καλά νομίζω. Ότι έχει κάποια χιλιοστά διαφορά. Οι κάμερες θα είναι ακριβώς ίδιες γιατί πίσω στις κάμερες ταιριάζει τέλεια. Αλλά εδώ έχουμε θέμα. Να βάλω και την τη συγκεκριμένη που είναι και η αγαπημένη μου. Α, κάπως καλύτερα, αλλά εδώ νομίζω ότι η διαφορά φαίνεται ακόμη πιο πολύ. Δεν είναι στο τέρμα η θήκη. Φυσικά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις γιατί θα σου λείπει και το capture button για το iPhone σου. Και οι θήκες προφανώς για το 15 Pro Max είναι άχρηστες καθώς λείπει αυτό εδώ. Και φυσικά και εδώ πέρα κάτω άμα δεν έχει διαφορά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αν φαίνεται εδώ. Ότι παίζει στο δεξιά-αριστερά το κινητό. Να κάνουμε και ένα συγκριτικό με θήκη Banks. Τέλεια ποιότητα. Ξέρετε πολύ καλά ποια γνώμη για τις θήκες της Banks. Απίστευτη ποιότητα. Τρομερές κατασκευές, τρομερό packaging, το λέω σε κάθε βίντεο που γίνει κουραστικός, αλλά η υφή τους και η αίσθησή τους δεν υπάρχει. Όσοι έχετε πάρει θήκες Banks, γράψτε μου στα σχόλια εάν έχω δίκιο. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν. Θήκες iPhone 16 Pro Max δεν κάνουν σε iPhone 15 Pro Max και θήκες iPhone 15 Pro Max δεν θα κάνουν στο iPhone 16 Pro Max. Αυτές είναι λοιπόν οι θήκες του iPhone 16 Pro Max. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Banks. Αν θες και φυσικά να βρεις όλα αυτά τα όμορφα ωραία πράγματα της Banks, banks.com, την ευχαριστώ πάρα πολύ που σαπορτάρει το κανάλι από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά με DIMJO15 κωδικό έχεις 15% έκπτωση στα προϊόντα τους. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες και βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις αν σου αρέσαν οι θήκες και φυσικά ποια είναι η γνώμη σου για αυτές. Ταιριάζαν, δεν ταιριάζαν, πείτε μου να κάνω μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια. Επίσης, ξανά τσεκάρεις όλα τα link κάτω στην περιγραφή, dimjo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο, και φυσικά και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έρχονται. Μένει συντονισμένος επίσης, καθώς έρχεται και κάτι ακόμα, το οποίο σίγουρα δεν περιμένεις πολύ πριν από το επίσημο release. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, μένει συντονισμένος, πατά subscribe για να μην το χάσεις. Και φυσικά να παρακολουθείς το Instagram, γιατί σίγουρα θα ανέβει post για το βίντεο τη μέρα που θα ανέβει. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο.
Να είστε όλοι καλά. Όρθιο βίντεο σήμερα. Για πείτε μου, σας αρέσουν τα όρθια βίντεο περισσότερο? Φυσικά, στο νέο setup και στο νέο studio θα έρθουν και όρθια βίντεο, αλλά θα με ενδιαφέρει η γνώμη σας, να πω την αλήθεια. Γιατί το γραφείο που θα έρθει θα είναι και για όρθια αλλά και για καθιστά βίντεο. Θα ήθελα πολύ να το ξέρω αυτό.